What? Καλή σας ημέρα, πέρασε μια ακόμα εβδομάδα και ήδη βρισκόμαστε πάλι μαζί για να ασχοληθούμε με το κατακυριακή ευαγγελικό ανάγνωσμα. Κατά τις ημέρες που πέρασαν εορτάσαμε εδώ στην Ιερά και Αποστολική Μητρόπολη μας την εορτή των Αγίων Αποστόλων και το λέγω αυτό διότι ο εορτασμός αυτός έχει συνδεθεί με την κίνηση του αηδήμου πατρός και πνευματικού διδασκάλου των πατρών Γερβασίου του Παρασκευοπούλου, έχουν περάσει 54 χρόνια από τότε που εκοιμήθη εν κυρίω. Εκεί στην Αγία Παρασκευή, στον Ιερό Ναό που ο ίδιος έκτισε στις κατασκηνώσεις στα Σιχενά, πλήθος ευσεβών χριστιανών πατρέων και άλλων προσήλθε για μια ακόμα φορά για να τιμήσει mm. τη μνήμη του Υγειασμένου Πατρός. Σκεπτόμουν βλέποντας μικρούς και μεγάλους να προσκυνούν τον τάφο του και τα λείψανά του, τα οποία μετά την ανακομιδήν ετοποθετήθησαν εντός του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, σκεπτόμουν πως ένας άνθρωπος φωτισμένος, απλούς και υγειασμένος μπορεί να δώσει ένα τέτοιο μήνυμα ζωής, και πορείας πνευματικής όχι μόνο στους ανθρώπους της εποχής του, αλλά και στους μετατάφτα. διότι παρότι έχουν περάσει 54 ολόκληρα χρόνια, βλέπεις τις νεότερες γενιές των πατρινών να προσέρχονται να τιμούν εν των παπούλι των πατρών όπως ήταν τότε και όπως παρέμεινε γνωστό σε όλους. Εμείς χαιρόμαστε γιατί αυτοί οι πατέρες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο, στην καλλιέργεια του Πνευματικού Γεωργίου, του Ιερού Αμπελώνος του Κυρίου εις την πόλη μας και στην την Ιερά Μητρόπολη μας, αλλά και γενικότερα ο λόγος τους, η ζωή τους, τα έργα τους, η γραφίδα τους είχε απήχηση στον ελληνικό ορθόδοξο χώρο ευρύτερα αλλά και πέραν αυτού. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο που θα ήθελα να σημειώσω στην αγάπη σας είναι το γεγονός ότι εορτάσαμε πανηγυρικά και πανεφρόσινα τη μνήμη ενός τοπικού μας Αγίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωακήμ, του ηγουμένου της Ιεράς και Σεβασμίας Μονή, Μονής των Νοτενών της Αχαΐας, κοντά στο χωριό Σκιαδά της Τριτέας. Εκεί ασκήτευσε ο Όσιος αυτός πατήρ το 17ο αιώνα, μέσα 17ου αιώνα προς το τέλος, εκεί με προσευχές, με νηστείες, με έργα αγαθά, με αγρυπνίες, ευηρέστησε Θεό και ανθρώπις. εκεί στο ιερό ασκητήριό του προσέρχονται εκατοντάδες ανθρώπων, για να αντλήσουν χάρη και ευλογίαν Παρακυρίου Διαπρεσβειών του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωακείμ του οποίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη στις 3 του μηνός Ιουλίου. Εδώ στην Πάτρα, στην ευλογημένη και αποστολική μας πόλη, στην πόλη του Αγίου Ανδρέου εθεωρήσαμε καλό και σωστό, αλλά και χρέος μας ιερό απέναντι στον Άγιο να ιδρύσουμε μια ενορία στην περιοχή της Έξω Αγιάς όπου ήταν ανάγκη να γίνει ενορία και να κάνουμε ενοριακό ναόν ο οποίος προχωρεί προς το τέλος του αφιερωμένος στον Όσιο και Θεοφόρο Πατέρα ημών Ιωακείμ. Έγινε γνωστός πλέον μπήκε στις καρδιές και όσων δεν τον γνώριζαν ο Όσιος Ιωακείμ έτσι πλήθη πιστών συνέρευσαν στο ναό του στην Πάτρα την παραμονή όπου εχοροστατήσαμε και εκηρύξαμε τον Θείο Λόγο και προέστημεν τη Ιεράς Λιτανίας, αλλά και την άλλη ημέρα κατά την Θεία Λειτουργία της οποίας προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης. Εμείς, η ελαχιστότητά μου και άλλοι κληρικοί της Μητροπόλεως, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Νοτενών αλλά και πλήθος ευσεβών χριστιανών από την Αχαΐα και την Ηλία και από άλλα μέρη, ανεβήκαμε εκεί εις το όρος το Ευλογημένο πάνω από το μοναστήρι της Παναγίας μας των Νοτενών για να προσκυνήσουμε στο Ιερό Σπήλαιο όπου ασκήτευσε ο Όσιος Ιωακείμ και στον εκεί εις ιερών ναών διαμορφωμένων χώρων να τελέσουμε εν κατανύξει και συγκινήσει βαθυτάτη την Θεία Λειτουργίαν. Ας έχουμε λοιπόν την ευχή του Αγίου μας, του Οσίου Πατρός ημών Ιωακήμ του Ιγουμένου της Μονής των Νοτενών, ο οποίος κατήγεται από ένα χωριό της επαρχίας μας, από το Σκιαδά του νομού Αχαΐας, από το σκιαδά της Τριτέας όπως είναι γνωστό και ας προσπαθούμε με τα έργα τα αγαθά και με την ενγέννη πορεία μας και ζωή μας να ευαρεστούμε Θεό μιμούμενοι τον Όσιον και Θεοφόρο Πατέρα ημών Ιωακίμ ένα όπως είπα προηγουμένως εκ των τοπικών μας Αγίων ο οποίος είναι ένας οδοδικτής ένας φάρος φωτεινός για όλους μας. Και τώρα έρχομαι αδελφοί μου αγαπητοί στο Ιερόν Ευαγγελικών Ανάγνωσμα, το οποίο ακούσαμε σήμερα στους Ιερούς Ναούς. Είναι από το Κατά Ματθαίον Ιερών Ευαγγέλιον, από το κεφάλαιο 9 και από το στίχο 1 έως και 8. Ας το ακούσουμε λοιπόν. «Και εμβάσω Ιησούς εις το πλοίον, διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλην» και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνης βεβλημένων. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό, «Θάρσι τέκνον, αφέονται οι αμαρτίες σου». Και ειδού την έστων των γραμματέων είπων εν ούτως βλασφημοί, Και ειδών ο Ιησούς τα ενθυμίσεις αυτών είπεν, «Ηνατί ημείς ενθυμίσθε πονηρά εν τες ημών» τι γαρεστήν ευκοπότερον υπήν, αφέοντε σου εαμαρτίε, ή υπήν έγιρε και περιπάτη, ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό. Εγερθείς, Άρων σου την κλίνην, και είπαγε εις τον οίκον σου, και εγερθείς, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Οι δε οι όχλοι εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν, τον δόντα εξουσίαν τη αυτήν της ανθρώπης. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο και διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παραλυτικό ξαπλωμένο πάνω στο κρεβάτι. Όταν είδε ο Θεός την πίστη τους είπε στον παραλυτικό «Έχει θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς έκαναν τις εξής σκέψεις «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως που κατάλαβε τις σκέψεις τους είπε γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις. Τι είναι ευκολότερο να πω σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω σίκο και περπάτα. Για να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες επάνω στη γη. Λέγει στον παραλυτικό. Σήκω πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό, που έδωκε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Βλέπουμε, αδελφοί μου, ένα ακόμα θαύμα, το οποίο επετέλεσε ο Κύριος θεραπεύοντας έναν παραλυτικό που τον πήγαν μπροστά του επάνω σε ένα κρεβάτι, καθυλωμένο πόσα χρόνια, πάρα πολλά ίσως χρόνια, δεν μπορούσε να περπατήσει και ζητούσε την θεραπεία του. Ο Ιησούς λέγει «Έχε θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες». Το ένα που θα εξετάσω με το πρώτο θέμα είναι ποια σχέση μπορεί να έχει η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο παραλυτικός, η ασθένεια δηλαδή, με την αμαρτία και γιατί ο Χριστός λέγει «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου». Το δεύτερο είναι ότι οι γραμματείς που ήταν εκεί χρησιμοποίησαν το δηλητήριό τους, τη συκοφαντία δηλαδή, για να προσβάλλουν το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού για να μειώσουν κατά την κρίση τους βέβαια και κατά την αρρωστημένη διάνοιά τους και καρδιά τους το θαύμα. Γι' αυτό η συκοφαντία τους ήταν η συνηθισμένη. Θα ακούσουμε κάτι και την επομένη Κυριακή πάνω σε αυτό. Αυτός ο άνθρωπος προσβάλλει το Θεό. Ποιος είναι αυτός που λέει «Σου συγχωρούνται οι αμαρτίες σου» Και βέβαια ο Χριστός του απήντησε λέγοντας στον παραλυτικό «Για να δείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες» λέγει στον παραλυτικό «Σήκω πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου» και ο παραλυτικός έπραξε όπως του είπε ο Ιησούς Χριστός. Αφέοντες οι ε αμαρτίες σου, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, λέγει σε έναν άρρωστο, σε έναν κατάκητο, σε έναν καθυλωμένο πάνω στο κρεβάτι της αρρώστιας και του πόνου και της ψυχοσωματικής οδύνης αδελφοί μου ο Ιησούς Χριστός. Ποια σχέση μπορεί να έχει το ένα με το άλλο όπως είπα προηγουμένως, Ποιο συμβολισμός μπορεί να υπάρχει ας δούμε ποιες ήταν οι ενέργειες της αρρώστιας αυτής η οποία ταλαιπωρούσε τον παραλυτικό. Δούλεψε ύπουλα και δουλεύει η ασθένεια ύπουλα διαβρωτικά μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό και παραλύει ένα-ένα τα μέλη του ώστε τον καθυλώνει επάνω στο κρεβάτι. Τι κάνει η αμαρτία. Κάτι παράλληλο, εξεταζωμένη βεβαίως τώρα υπό αλλη έποψη, στον πνευματικό δηλαδή τομέα. Παραλύει τα ψυχικά αισθητήρια του ανθρώπου. Ένα-ένα τα ψυχικά αισθητήρια, αντίστοιχα με αυτό που κάνει η ασθένεια της παραλύσεως, η οποία παραλύει ένα-ένα τα σωματικά όργανα του ανθρώπου, η αμαρτία παραλύει ένα προς ένα τα πνευματικά αισθητήρια, τα πνευματικά όργανα του ανθρώπου. Παραλύει πρώτα το συνέστημα, το θρησκευτικό θα λέγαμε, το σεβασμό του ανθρώπου προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν του λέγει δεν πειράζει, δεν σε βλέπει ο Θεός, δεν σε ακούει ο Θεός, μπορεί να κάνεις ελεύθερα το ελεύθερα εντό εισαγωγικών διότι η ελευθερία δεν είναι ασυδοσία, αλλά είναι δώρο του Θεού και έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα και να πολιτευόμεθα αν θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι κατά Θεόν. Πορεύσου του λέγει η αμαρτία έτσι διότι μπορείς να ζήσεις αυτή την κακώς νοουμένη ελευθερία, το σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, και στο τέλος ο άνθρωπος διαπιστώνει ότι έχει πάθει το πρώτο κακό. Έχει πάθει ανοσία στη σχέση του με το Θεό και στην αρρωστημένη αυτή κατάσταση προστίθεται και κάτι άλλο. Έρχεται η αμαρτία με τρόπο πονηρό και δόλιο και παραλύει το ηθικό συνέστημα του ανθρώπου εφόσον ο άνθρωπος πλέον δεν σέβεται το Θεό και θεωρεί ότι πρέπει να πράξει οτιδήποτε εκείνος θέλει, χωρίς να υπολογίζει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, αυτό έκαναν εξάλλου και οι πρωτόπλαστοι και έχασαν τον παράδεισο, την κοινωνία δηλαδή και τη σχέση τους με τον δημιουργό τους και πλάστη τους στο Θεό, αλλά και την μεταξύ τους κοινωνία, Αφού λοιπόν ο άνθρωπος έχει παραλύσει ως προς το πρώτο το συνέστημα απέναντι στο Θεό και τη σχέση του με το Θεό έχει απολέσει, έρχεται λοιπόν τώρα και χάνει και το ηθικό συνέστημα και θεωρεί ότι πρέπει να πράξει οτιδήποτε χωρίς σεβασμό στον ίδιο του τον εαυτό αλλά και στους άλλους ανθρώπους. Χάνει την τιμή, χάνει την αξιοπρέπεια, χάνει την υπόλοιψή του, χάνει την κοινωνική του θέση εντός των συνανθρώπων του, χάνει τα πάντα και καταντάει ένα ψυχικό ράκος, ένας πνευματικά παράλυτος, ένας παραλυτικός, ως προς τον πνευματικό τομέα και η παράλυση σε αυτή αδελφή μου ας σημειώσουμε ότι είναι πολύ χειροτέρα από την σωματική παράλυση. Μου έγραφε προ... ο λίγων ημερών ένας νέος άνθρωπος ο οποίος από κάποιο ατύχημα παρέμεινε καθυλωμένος στο κρεβάτι. Έχοντας την αδυναμία των σωματικών μελών. Έχει αναπτύξει τέτοια πνευματική εσωτερική δύναμη που κανείς τον θαυμάζει. Γράφει λοιπόν «Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να τον υμνολογώ τόσο βαθιά, τόσο ουσιαστικά από τα βάθη της υπάρξεώς μου». «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Αδελφοί μου, αν κανείς διατηρείται ακμαίως πνευματικά, τότε αισθάνεται την παρουσία του Θεού στη ζωή του, έστω και αν για οποιοδήποτε λόγο, κατά την οικονομία του Θεού, δεν μπορεί ούτε πελάχιστον να κινήσει τα σωματικά του μέλη» και ένας άλλος νέος που έφυγε πριν από λίγους μήνες από τον κόσμο αυτό, καθυλωμένος στο πόνου το κρεβάτι και μη δυνάμενος να κινήσει κανένα από τα μέλη του σώματός του παρά μόνο να ομιλεί, μου έλεγε, κάντε κάτι να πω στου ανθρώπους ότι η ευτυχία είναι η σχέση με το Θεό. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να απογοητεύεται και για τίποτε. Ποτέ να μη χάνει το θάρρος του. Γιατί έστω και ένα δευτερόλεπτο από τη ζωή μας είναι τόσο πολύτιμο γιατί είναι η ζωή μας ένα δώρο του Θεού. Και ότι μπορούμε να αναπνέουμε, να σκεπτόμαστε, να βλέπουμε και να μιλάμε εν προκειμένου και αυτό είναι μια μεγάλη δωρεά του Θεού. Φέρετε μου έλεγε μια κάμερα ενώπιόν μου για να μπορέσω να δώσω ένα μήνυμα στην σημερινή κοινωνία που παραλύει τον άνθρωπο δίδοντάς του ένα χτύπημα στα ψυχικά του αισθήματα και στα ψυχικά του, στα πνευματικά του μέλη. Αλήθεια αδελφοί μου. Πόσα έχουν να μας πούν άνθρωποι που έχουν ζωντανή μέσα τη σχέση τους με το Θεό, ευρισκόμενοι σε οποιαδήποτε κατάσταση. Πόσο μακαρίζομαι αυτούς τους ανθρώπους, εν αντιθέσει με άλλους, οι οποίοι έχοντας ευρωστίαν εις το σώμα τους, έχουν χάσει την ευρωστίαν και την χάρη και την κοινωνία της ψυχής τους με το Θεό. Βεβαίως το τέλειο είναι να υπάρχει μια ψυχοσωματική ισορροπία σε αυτή την κατάσταση αλλά αυτή η κατάσταση έρχεται ως ευλογία και ως χάρις και δωρεά του Θεού όπως εν προκειμένο είπε ο Κύριος εις τον παραλυτικό τον οποίον έφεραν μπροστά του. Αλλά ας προχωρήσουμε και εις ένα άλλο σημείο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει για την αμαρτία η οποία παραλύει εσωτερικά τον άνθρωπο. Χρησιμοποιεί λέει όχι αμέσως τη γροθιά της για να χτυπήσει τον άνθρωπο και να τον ρίξει κάτω, αλλά έχει ένα φοβερό τέχνασμα. Χρησιμοποιεί όλα τα δάχτυλα ας δούμε ανθρώπο παθός έτσι την κατάσταση η αμαρτία χρησιμοποιεί όλα τα δάχτυλά της για να μπορέσει να κινητοποιήσει πνευματικά τον άνθρωπο. Τα δύο δάχτυλα τα χρησιμοποιεί για να του κλείσει τα αυτιά, ώστε να μην ακούει τον Λόγο του Θεού και τις εντολές του Θεού και να πορεύεται σαν να μην υπάρχει η Αγία Γραφή οι ιεροί κανόνες της Εκκλησίας, η πνευματική αυτή πηξίδα που οριοθετεί τη ζωή μας, ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια στην κοινωνία μας με το Θεό. Τα άλλα δυο της δάκτυλα του κλείνει τα μάτια για να μην βλέπει, για να μην μπορεί να εσάνετε το φως, το φως του αληθινό που είναι ο Ιησούς Χριστός και να ζει μέσα στο σκοτάδι. Όποιος περπατάει στο σκοτάδι όχι απλώς κινδυνεύει να χάσει το δρόμο αλλά είναι βέβαιον ότι κάποια στιγμή θα κατακριμιστεί αφού δεν έχει την αίσθηση του χώρου και είναι τα πάντα μπροστά του ένας σκότος. Και εν τέλει λέει με το άλλο δάχτυλο που μένει του κλείνει του δυστυχούς θύματός της του ανθρώπου το στόμα, ώστε να μην μπορεί να διαμαρτυρηθεί εναντί αυτής της θλιβεράς καταστάσεως και να τον φέρει στην τελεία πλέον ακινητοποίηση. Βλέπετε τι ωραία παραδείγματα χρησιμοποιούν οι πατέρες της Εκκλησίας, ώστε να παρουσιάσουν την κατάσταση της αμαρτίας η οποία έρχεται από παντού να κτυπήσει τους ανθρώπους με το δηλητήριό της παραλύοντας τα πνευματικά μέλη. Η σωματική ασθένεια εν προκειμένου εις των παραλυτικών που έφεραν εις τον Ιησού Χριστόν για να το θεραπεύσει, είχε καταστρέψει όλα τα εξωτερικά τα σωματικά όργανα και τον είχε καθυλώσει στο κρεβάτι. Η αμαρτία ως μια πνευματική αρρώστια, ως μια πνευματική ασθένεια καθυλώνει τον άνθρωπο στο κρεβάτι του πάθους. Έτσι λοιπόν έχοντας τον ακινητοποιήσει και μην μπορώντας εκείνος να αντιδράσει τον κάνει εκείνη, τον χρησιμοποιεί όπως θέλει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος με έμφαση μας λέγει τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Αδελφοί μου πάλι, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και με αυτό το ωραίο παράδειγμα που χρησιμοποιεί εκείνος θα τελειώσουμε την σημερινή μας αναφορά στο Ιερόν Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει κάπου η βασίλισσα των Ασσυρίων σε ονομαζομένη κατόρθωσε με ύπουλο τρόπο να αφαιρέσει από τον βασιλέα σύζυγό της την εξουσία βγάζοντάς τον από τη μέση με δόλιο τρόπο και παραμένουσα εκείνη μέχρι το θάνατό της η ουσιαστική αρχόντισα και βασίλισσα της Ασυρίας. Δεν επιτρέπεται η σύζυγος του βασιλέως να δίδει εντολές παρά μόνο εκείνος. Κάποια φορά που είχε τα γενέθλιά της, λέγει ο σύζυγός της, τι δώρο θέλεις να σου κάμω. Λέγει τίποτα, μου φτάνει η αγάπη σου. Είμαι η σύζυγος του βασιλέως, απολαμβάνω τιμές, δόξες, σεβασμό από τους υποτελείς σου από τους στρατιώτες και όλον τον κόσμο μου φτάνει αυτό. Μα όχι πρέπει να σου πάρω κάτι, θέλεις ένα χρυσαφικό, θέλεις κάτι σε ασήμι, όχι όχι τίποτε. Εκείνος επέμενε και στο τέλος του λέγει αφού επιμένεις κάτι ανέξοδο θέλω. Δεν θα ξοδέψει ούτε χρήματα, ούτε χρυσάφι, ούτε τίποτε. Επειδή εσύ έχεις εσανθεί αυτή τη χαρά να δίδεις εντολές και να τις εφαρμόζουν οι άνθρωποι, άφησέ με για λίγο να ανέβω κι εγώ στο θρόνο που εσύ στέκεσαι και αντί να δώσεις εσύ εντολή εκείνη την στιγμή, εκείνη την ώρα που θα κάθομαι εγώ στο θρόνο να δώσω εγώ και ό,τι πω να το κάνουν οι υποτελείς σου εις το βασίλειον. Αυτό λέγει εκείνος πόσο χλιαρά και πόσο επιφανειακά σκέφτηκε. Η αγάπη βλέπετε προς την βασίλισσα τη σύζυγό του. Λέγει εκείνος σκεπτόμενος όπως είπα απλά και επιφανειακά αυτό και γιατί να μην το κάμω τόσο σε αγαπάω ώστε είναι το πιο εύκολο, το πιο απλό που μου ζητάς και όταν ανέβηκε εκείνη στο θρόνο δεν χρειάστηκε ούτε λεπτό, ούτε ώρα, ούτε παρά μόνο κλάσματα του δευτερολέπτου. «Να συλληφθεί ο βασιλεύς», είπε, και τον συνέλαβαν αμέσως, διότι αυτό είχε πει εκείνος, ότι πει η βασίλισσα όταν θα ανέβει στο θρόνο επειδή έχει τα γενέθλιά της να το κάνετε. Και η δεύτερη εντολή της να αποκεφαλιστεί ο βασιλεύς και τον απεκεφάλισαν και έμεινε εκείνη η κυρία του θρόνου. Έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει και η αμαρτία. Χωρίς να το καταλάβουμε, μας βγάζει από το θρόνο, από την ελευθερία που μας έχει δώσει ο Θεός, από τις δυνατότητες, από τις δωρεές, από τη χάρη, από την αγάπη του Θεού. Μας κατακριμνίζει και μας αποκεφαλίζει αν δεν προσέξουμε και βασιλεύει εκείνη μας καταστρέφει, μας οδηγεί στον θάνατον. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε, να προσέχουμε, να προσπαθούμε να έχουμε το νου μας εστραμμένον εις τον Θεόν, να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να ακολουθούμε τα βήματα και τα ίχνη των Αγίων μας. Είδατε όταν αρχίσαμε είπαμε για τον Όσιον Ιωακήμ, ένα εκ των τοπικών μας Αγίων, τον ηγούμενο της Μονής των Νοτενών Αχαΐας. Μας παίρνει από το χέρι και μας λέγει τι πρέπει να κάνουμε. Είπαμε ακόμα και για τον υγειασμένο πνευματικό πατέρα και διδάσκαλο των πατρών, τον Αίδημον Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, του οποίου την Ιεράν Μνήμη επί τη πεντακοστή η επαιτίο από την κοίμησή του εορτάσαμε πριν από λίγες μέρες. Είπαμε λοιπόν ότι αυτοί οι πνευματικοί πατέρες μας οδηγούν στην την σωτηρία. Ας ακούσουμε των Αγίων τα παραγγέλματα και ας τους ακολουθήσουμε στο δρόμο που εκείνοι μας χάραξαν και στον οποίο εκείνοι προπορεύονται. Ας μην τους χάσουμε από τα μάτια μας για να φτάσουμε εις την δόξα που θέλει ο Θεός για μας, να απολαύσουμε την αιώνια χαρά και μακαριότητα, να φτάσουμε στον αγιασμό που είναι ο σκοπός και ο προορισμός της ζωής μας. Κι αν έπεσε κάποιος θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος μη φοβηθεί. Κι αν χτύπησε πάλι μην αποκάμει, γιατί υπάρχει θεραπεία μέσα από το λουτρό των δακρύων, μέσα από την μετάνια, να γίνει λευκότερος και από το χιόνι, γιατί αυτό είναι η μεγάλη δωρεά του Θεού. Αυτή είναι η οικονομία του, η αγάπη του, μέσα από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, να μας καθαρίζει και να μας θεώνει κατά χάριν. Αμήν. Δόξα